μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτοεπιστασία. Μια ομάδα ανθρώπων, υπαλλήλων του Δήμου, η οποία να κάνει τα έργα μόνη της. Τι είναι, Φανή, πες μας, τι είναι αυτοεπιστασία. Λοιπόν, η αυτοεπιστασία είναι, έχουμε να ρίξουμε ένα τυχείο παραδείγματος χάρη στο μάρκετ. Αντί να βγει σε μελέτη, με αναλυτικά οικονομικά άρθρα, με ποσότητες, με μετρήσεις, με προμετρήσεις, με όλα αυτά, μπορεί να πάρει ο Δήμος τα αδρανή, όπως παίρνει αδρανή, και να βάλει δύο μάστορες πληρώνοντας την ασφαλιστική εισφορά και να κάνουν το έργο. Αυτή είναι η αυτοεπιστασία. Με εργολάβους απ' έξω. Όχι με εργολάβους μεγάλους, με μικρούς εργολάβους περιοχής. Και καταλαβαίνετε την οικονομία κλίματος που επιτυχάνουμε. Για ένα μικρό έργο. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τυχείο, να μαζέψουμε σε 50 τυχεία του Δήμου και να βγάλουμε ένα έργο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με άλλες τιμές, με άλλα άρθρα, με αναθεώρηση τιμών, που θα δούμε μετά. Και όλα αυτά. Θέλουμε να κάνουμε οικονομία κλίματος. Δεν μπορεί να είναι συνεργεία να μην μπορούμε να κάνουμε ένα συνεργείο. Κάποτε μιλήσαμε εδώ πέρα, θυμόστε, σε αυτό το συμβούλιο. Μιλήσαμε για πρατήριο καυσίμων δημοτικό. Γιατί το κάναμε αυτό, για να πετύχουμε οικονομία κλίματος. Άρα, αν θέλουμε να πετύχουμε οικονομία κλίματος. Εμένα αυτή είναι η στάση. Και αυτή ήταν η στάση που ήταν από εσάς. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Πάμε στο γενικό τώρα λοιπόν. Ο περίφημος ΟΕΗ του Δήμου Ξυλοκάστρου Προστίνης είναι σε κρεμότητα, εάν θυμάμαι καλά, από το 2016 που ήρθε εδώ από την προηγούμενη δημοτική αρχή, πήγε στην αποκεντρωμένη κόπηκε. Έτσι. Δεν μας τιμά σαν Δήμος να μην μπορούμε να ολοκληρώσουμε έναν ΟΗ. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι πάνω από ένα χρόνο σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη, με τους ανθρώπους δηλαδή που θα έχουν τελική σφραγίδα, να ολοκληρώσουμε μια πρόταση στο ΟΗ. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία να ρισκάρω οποιαδήποτε περίπτωση να γυρίσει ο ΟΗ πάλι πίσω. Γι' αυτό σας καλώ να ψηφίσουμε σήμερα τον ΟΗ και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί στο μέλλον ή εμείς ή η επόμενη Δημοτική Αρχή μπορεί να τον τροποποιήσει. Επαναλαμβάνω όμως ότι έχουμε έναν ΟΗ αιωρούμενο από το 2016. Αυτό. Ναι. Ακριβώς επειδή ήταν το 2016 και είναι 8 χρόνια. Ο ένας μήνας ή 20 μέρες δεν μας μάθουν. Είναι λίγες οι αλλαγές που προτείνονται. Κάθετες να το ψηφίσουμε όλοι μαζί. Είναι λίγες οι αλλαγές. Και να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι σε άλλους δίνεις αυτά τα άρθρα, αυτά τα άρθρα λέω. Αυτές οι τα πράγματα που λέμε. Λοιπόν, εμείς δεν λέμε κάτι αυτή τη στάση. Δεν παίρνουμε τις λεπτομέρειες. Και εγώ δεν θέλω να πω και όλα όσα λέει το σωματείο γίνονται. Ας λάβουμε υπόψη αυτά που λένε, ας κάνουμε περισσότερα και να τελειώνει η ιστορία, να σιγουρευτούμε ότι τα αποκεντρωμένα τι γίνονται. Και εσύ. Να σιγουρευτούμε ότι γίνονται. Εννοείται. Δεν είναι αυτό. Σημαίνει ότι θα το περάσουμε σήμερα. Δημαρχέ. Για να το περάσουμε λες σε 20 μέρες, τι θα αλλάξει. Ναι. 8 χρόνια περιμένεις. Λες. 20 μέρες το θέμα. Για να ομολογήσουμε τέλος πάντων σε κάποια πράγματα όλοι μαζί. Κάποτε πρέπει να ομολογήσουμε τώρα. Να πούμε ότι κάπου συμφωνούμε. Το πάντα διαφωνούμε έχει νόημα. Είναι ελάχιστες οι αλλαγές. Και ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό δεσμεύει πολύ καιρό μετά το ένα Δήμο για Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, το παίρνω απάνω μου λοιπόν και λέω ότι ναι, θα το καθυστερήσουμε λίγο σήμερα. Θα το δούμε. Εγώ θεωρώ ότι το έχουμε δει, αλλά θα το ξαναδούμε. Και θα το φέρουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να δείξω ότι δεν υπάρχει τίποτα το ύποπτο και τίποτα. Δεν μιλάω, ρε παιδιά. Λέω, μπορεί, γιατί κάποιος είπε ότι μπορεί να σκεφτούμε κάποια άλλα πράγματα. Μην σκέφτεστε τίποτα, κανένα άλλο πράγμα. Μέσω του ΟΗΗ κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα περίεργο. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν τιμά το Δήμο μας το γεγονός ότι για 8 χρόνια δεν μπορούμε να έχουμε μια σφραγίδα στον ΟΗΗ μας. Ευχαριστώ.